Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που εσείς οι δημοσιογράφοι αλλά και όλος ο κόσμος παρακολουθούν, με κομμένη την ανάσα πώς αλλάζουν κάθε μέρα και αυτό συνεπάγεται αναπροσαρμογή στον οποιοδήποτε σχεδιασμό. Αυτό που έχω να διαβεβαιώσω τους ερέους είναι πως τα Χριστούγεννα η πόλη μας θα είναι λαμπερή, φωτεινή, στολισμένη, με δράσεις οι οποίες όμως αναγκαστικά λόγω των μέτρων δεν θα περιλαμβάνουν μεγάλα μουσικά σχήματα, μεγάλη σκηνή όπως πρόπερση που είχε στηθεί στο κέντρο των Σερών, αλλά μικρότερες δράσεις, μουσικές και καλλιτεχνικές, οι οποίες θα στηθούν σε διάφορα μέρη, θα διασπαρούν σε διάφορα μέρη μέσα στην πόλη των Σερών. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο αυτό που έχουμε ανάγκη όλοι. Την αλλαγή, το κλίμα, την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω μας λίγο αυτή την καθημερινότητα που τα ειδήσεις την καταντούν κάθε μέρα όλο και πιο ζωφερή και να ζήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε το κλίμα που επιβάλλουν οι γιορτές των Χριστουγέννων. Το κλίμα το οφείλουμε πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας και στους ίδιους μας τους εαυτούς και υποσχόμαστε λοιπόν με την σχολαστική τήρηση όλων των μέτρων, με την ατομική ευθύνη που πρέπει να έχει ο καθένας μας, με την προσπάθεια να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό εμβολιασμού, θερμή παράκληση και με αυτή την ευκαιρία για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Θα κάνουμε λοιπόν γιορτές. Θα κάνουμε μια πολιτεία των ευχών με την ελπίδα ότι του χρόνου, χωρίς μάσκες, θα κάνουμε την ιδανική πολιτεία των ευχών που ονειρευόμαστε.